Αυτός! Ο Νίκος λέει ανοίγει η μύτη, έγινε. Έλα ρε. Ναι, ανοίγει. Πώς, δηλαδή πιο Γιώργο μου. Ναι. Αυτό, ε. Αυτό το. Πού. Αυτό εκεί. Μάλλον με τα πόδια θα πάμε. Α, τι κάτσε από μένα για εδώ. Ναι, λοιπόν, σήμερα είναι τρεις, καλά, δύο από την Κόνιτσα, ένας φίλος από τα Γιάννενα, ο Νίκος Παπαβασιλείου, εδώ ο Γιώργος ο Σκούπρας, ο Ηλίας ο Θέμος από τα Γιάννενα. Και από την προηγούμενη φορά δεν είχαμε πει κάτι, στο... Πού ήτανε? Στο Μέτσο, στον Ήλιο, ναι. Ήταν η πρώτη φορά που τρέχανε εδώ πέρα τα παιδιά. Και εδώ ο Νίκος, τι είχες βγει, πέμπτος είχα βγει, ναι. Πέμπτος, πρώτη φορά που έτρεξε ποτέ σε αγώνες γενικότερα. Τώρα έχουμε τρεις μέσα στην ίδια πίστα στο 40 λεπτό. Σήμερα πιστεύω να καταφέρουμε κάτι καλύτερο. Είμαστε τρεις. Οπότε... Εγώ το πιστεύω, δηλαδή. Είναι τρεις πιθανότητες. Αυξάνονται οι πιθανότητες. Να έχουμε και ένα έπαχο για την πιστεύω. Ομάδα. Ναι. Και για τη σελίδα πάνω απ' όλα.
Σταμάτω! Γιώργος Κούπερας, παιδιά, Κόνιτσα. Κάτι μου λέει ότι άφησε εκτός τον Νίκο. Πάμε Γιώργο, είσαι δεύτερος, πάμε! Αμάν, τον έφαγα! Ποιος έχει προβαθεί να τρώει αυτό για να μας ταΐει. Αυτός! Ναι. Λοιπόν, είμαστε στο Πισοδέρι. Στον... Ναι. Λοιπόν, από τους δικούς μας, Νίκος Παπαβασιλείου, Γιώργος Κούπρας και Ηλίας Θέμος. Αυτό που ξέρω μέχρι στιγμής, νάτος ο Ηλίας. Δεν ξέρω αν είναι τέταρτος, πέμπτος ο Ηλίας, κάτι τέτοιο. Δεύτερο σίγουρα είναι ο Γιώργος Κούπρας. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Πρώτος είχε ξεκινήσει, στον πρώτο γύρο ήταν ο Νίκος Παπαβασιλείου, ο οποίος τώρα μάλλον έχει πτώσει. Και τώρα πάμε να σταματήσουμε και τα στενοφόρο να μην πάει πάνω. Σταμάτα. Τον κατεβάσανε με μηχανή. Για τον Νίκο είναι αυτό μάλλον. Τι λέει, καλά. Ναι. Το έσπασες τον Νίκο. Μαλάκα, μου πάει την κυφλέγα. Τελείωσε. Εντάξει, όλα καλά. Ο Ηλίας. Έλα, αρχικά όλα καλά με το χέρι. Ναι ρε, μπλε. Είχαμε ένα τυχηματάκι παιδιά εδώ πέρα. Θα φέρναμε δύο μετάλλια στην ομάδα. Πώς πάω, από εμάς, από την Κόνιτσα, ήταν δύο. Ο Γιώργος Κούπρας και ο Νίκος Παπαβασιλείου. Και ο Ηλίας ο Θέμος, από τα Γιάννενα. Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος. Εσείς ήταν δεύτερος, ναι, τρίτος. Πρώτο είναι ένα παιδί από τον Βόλο, είναι αυτός. Βόλο. Δεν ξέρουμε ακόμα το όνομά του, θα το βρούμε μετά. Νάτος, αυτός εκεί. Ό,τι φάνηκε τώρα. Και εσύ είχες πτώσει. Είχα στο πρώτο τελευταίο. Ναι, πρώτο τελευταίο γύρο. Οκ, okay, όλα καλά. Αυτό το θέμα, όλα καλά. Για διασκέδαση ερχόμαστε, έτσι. Ναι, κάνουμε. Συνδέαμε όμως και θα. Κύματα. Και είναι, ξαναλέμε, η δεύτερη φορά που τρέχετε και εσύ και ο Γιώργος. Ναι. Εσύ ολόκληρο, ο Γιώργος πρώτη ολόκληρη. Ναι. Λοιπόν, και τα λέμε στον τερματισμό σε λίγο. Ever.
Γεια σας, ονομάζομαι Ζώρας Αλέξης. Έχουμε έρθει στην όμορφη Φλόρινα, το χιονοδρομικό κέντρο, το οποίο φιλοξενεί το δεύτερο σκραμπ κεντρικής Ελλάδος. Ο σύλλογος της Φλόρινας έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά, μας έχει υποδεχτεί πάρα πολύ ωραία. Έκαναν πολύ απαιτητικό αγώνα, θα έλεγα. Μακάρι να γίνονται έτσι αγώνες. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, οδηγήσαμε με μία Beta 300 RR σε αυτόν τον αγώνα. Προσαρμοστήκαμε τέλεια στις συνθήκες. Είχε πάρα πολλές τρύπες με πολλές λάσπες, πέτρες, ρίζες, κορμί από το σύλλογο. Όλα αυτά κύλησαν πάρα πολύ ωραία πάνω στη μοτοσυκλέτα αυτή. Έχουμε κάνει πολύ ωραία σεταρίσματα. Και έτσι ήρθε το αποτέλεσμα με πρώτη θέση. Με πολύ καλούς χρόνους, θα έλεγα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χορηγούς μου, οι οποίοι είναι αυτοί που με στηρίζουν για να έχουμε μια σωστή πορεία, ένα ανταγωνιστικό οδηγικό αποτέλεσμα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η Beta Ελλάς, είναι η Max Expert, είναι η Michelin, είναι το Moto Market, πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Οι στόχοι μας πάντα είναι υψηλοί, προσπαθούμε για το καλύτερο και δεν θα σταματήσουμε να ανεβάζουμε το οδηγικό μας επίπεδο και να μπορούμε να έχουμε μια ωραία παρουσία και ένα οδηγικό αποτέλεσμα, ώστε οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα σαν θεατές να μπορούν να παίρνουν ό,τι καλύτερο υπάρχει από αυτό το άθλημα που έχουμε. Γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό και με τις σωστές συνθήκες πιστεύουμε είναι όλοι ικανοποιημένοι. Καλησπέρα σας. Αλμπάνης Κωνσταντίνος από Βόλο. Έχουμε έρθει στο χιονοδρομικό της Φλόρινας, στο δεύτερο σκραμπ κεντρικής Ελλάδος. Πάρα πολύ ωραίος αγώνας, απαιτητικός και κουραστικός. Πρώτος τερμάτισα στην SB κατηγορία πρώτος, με Beta 3.5. Έλα, πάμε. Καλησπέρα, ονομάζομαι Γιώργος Κούπρας. Βρισκόμαστε στη Φλόρινα, στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας της Κοσιδερίου. Αγωνιστήκαμε δύο άτομα από την ομάδα, εγώ και ο Νίκος, στην κατηγορία SB των 45 λεπτών. Κατέκτησα τη δεύτερη θέση εγώ. Ο Νίκος είχε... εσύ θα μιλήσεις με αυτό. Ναι, μετά. Τίποτα, όλα καλά, ο αγώνας απίστευτος, η διαδρομή απίστευτη πραγματικά. Γενικά μέσα στις εξιέσεις ήταν ό,τι καλύτερο. Είχα λίγο μια ατυχία στην αρχή, εντάξει, κλασικά δεν πήρε μπροστά το εργαλείο, 5-25. Αλλά εντάξει, δεν το παράτησα και προσπέρασα κόσμο και βγήκα δεύτερος. Αυτά όλα καλά, δεν χτυπήσαμε, το ευχαριστηθήκαμε πάνω απ' όλα. Όχι, αυτό μετράει. Ονομάζομαι Παπασίλειο Νικόλαος. Ήθελα να σας πω ότι η διαδρομή ήταν απίστευτη. Ήμασταν δύο διαγωνιζόμενοι στην ίδια κατηγορία, και εγώ και ο Γιώργος. Εγώ συνέχισα να είμαι δεύτερος σε όλη τη διαδρομή, αλλά κάπου στα μισά μου έγινε ένα ατύχημα, οπότε τέλος. Και έχουμε έναν από τους δύο με ένα κύπελλο, δεύτερη θέση. Κανούσια, είμαι 11 χρονών, τρέχω στην κατηγορία Youth. Τρέχω με μηχανάκια 85 κυβικά, με μικρούς τροχούς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Πισοδέρι στη Φλόρινα και είμαστε το πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος. Βγήκα δεύτερη στην κατηγορία Youth. Η διαδρομή ήταν πολύ ωραία, δεν είχε τόσο πολλές αναταράξεις για βουνό. Είχε μερικές, αλλά όχι τόσο πολλές. Είχε και μερικά άλματα. Είμαι ο Βασίλης Νούσιας, είμαι 13 ετών. Τρέχω στην κατηγορία Youth, στο πρωτάθλημα Scrabble Κεντρικής Ελλάδας. Οδηγάω μηχανάκι Kawasaki EX85. Βγήκα πρώτη θέση. Ήταν ο αγώνας πολύ ωραίος για πρώτος αγώνας. Ελπίζω να έχω την ίδια τύχη με αυτόν τον αγώνα να έχω και στις υπόλοιπες. Αυτό το άθλημα που απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες, όχι μόνο σωματικές, αλλά και πνευματικές. Στην πέμπτη θέση. Με το βραβείο και είναι μια πύρα. Ο κύριος Βαρκοπίτης Στέφανος από τα Τρίκαλα.
Μπράβο! Κάτσε γύρω για φωτογραφία, ρε! Μπράβο, ρε! Κάθε έτσι, ρε, κάθε έτσι. Στην τρίτη θέση, ο κύριος Πέτρου Ιωάννης από τα Γιαννιτσά. Καταγωγή από Φλόρινα. Καταγωγή από Φλόρινα. Ο κύριος Σκούρπας Γεώργιος από τα Ιωάννινα. Σκούρπας! Και στην πρώτη θέση της SB, ο κύριος Αλμπάνης Κωνσταντίνος από το Βόλο. Συγχαρητήρια σε όλους τους αναβάτες της κατηγορίας SB από τη Νέα Πέραμο. Στη τρίτη θέση της Expert, ο κύριος Παπαθεοδόρου Χρήστος από τα Γρεβενά. Γεια Χρήστο! Στη δεύτερη θέση, ο κύριος Σιαφαρίκα. Μπράβο. Μπράβο! Και στην πρώτη θέση της Expert, ο κύριος Ζώρας Αλέξιος από τα Τρίκαλα. Μπράβο. Συγχαρητήρια στους αναβάτες της Expert. Είχανε 17 αναβάτες. Και στην έκτη θέση τερμάτισε ο κύριος Διδάγγελος Θοδωρής από τον Παλαμά. Μπράβο, ναι! Στην πέμπτη θέση ο δικός μας Φιλίππου Δημήτριος από τη Φλόρινα. Στην τέταρτη θέση ο κύριος Βαρούλος Βασίλης από την Άρτα. Τρίτη θέση ο δικός μας Γεωργίου Λάζαρος από τη Φλόρινα. Δεύτερη θέση πάλι ο δικός μας Αντωνίου Δημήτριος από το Φλόρινα. Και στην πρώτη θέση ο κύριος Μακρύς Γεώργιος από την Κρανούλα. Συγχαρητήρια σε όλους τους αναβάτες της S2. Της Αθανάσιος από τη Φλόρινα. Αφού δεν βάρεσε πιέλα εδώ δεν το πουλάω. Στην πέμπτη θέση ο κύριος Μπούτλας Χρήστος από τη Λάρισα. Τέταρτη θέση ο κύριος Ραμπόλης Γεώργιος από τα Γρεβενά. Τρίτος της S1, ο κύριος Βαρούχος Χρήστος από την Άρτα. Δεύτερη θέση S1, ο δικός μας Ευαγγέλου Νικόλαος από την Άρτα. Για την υπέροχη μέρα που μου χάρισες, φίλε. Και πρώτη θέση της S1 ο κύριος Παυλίδης Ευάγγελος από τα Γρεβενά.
Συγχαρητήρια στους αναβάτες της S1. Και θα περάσουμε στην τελευταία απονομή του αγώνα που είναι η κατηγορία senior. Είχαμε 10 συμμετοχές, 8 τερματίσαντες. Και στην έκτη θέση ο κύριος Νούσιας Άγγελος από τα Ιωάννινα. Προσπάθησα και εγώ όσο μπορώ. Στην πέμπτη θέση ο κύριος Κουκουζέλης Χρήστος από την Καρδίτσα. Στην τέταρτη θέση της senior ο κύριος Αλεξίου Δημοσθένης από τα Γιάννενα. Τρίτη θέση της κατηγορίας senior ο κύριος Τσοβαράς Σταύρος από τα Γιάννενα. Στη δεύτερη θέση της senior ο δικός μας Πασχαλίδης Μιχάλης. Ο οποίος έτρεξε μαζί με την πρώτη θέση, με τον αναβάτη που θα είναι στην πρώτη θέση, για να δημιουργηθεί αυτός ο πολύ όμορφος αγώνας. Μαζί με όλα τα παιδιά του ΜΟΦ. Στην πρώτη θέση ο κύριος Στασίνης Δημήτρης. Αυτοί οι δύο και όλοι οι υπόλοιποι αθλητές.